Λοιπόν, τώρα ετοιμάσουμε ένα τραγούδι. Βασικά αυτό που είχαμε γράψει με τον Ηλία Μπόγδανο στο Survivor. Και ένα άλλο τραγούδι που είχε γράψει ο Κωνσταντίνος Μπατζής πάλι μαζί με τον Ηλία Φιλίππου. Που είχε γράψει τα ρολόγια κτλ. Τα οποία πραγματικά θα είναι τα δεύτερα ρολόγια. Βρισκόμαστε στο Ντεστίλ που ξεκινά εμφανίσεις. Στο κέντρο της Αθήνας είμαστε. Εντάξει, εδώ στον Γκάζι. Ξεκινάμε κάθε Πέμπτη θα είναι το live μας. Και Παρασκευή Σαββάτο θα έχω όλα τα live σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο. Σπάω τα ρολόγια. Για σένα θρύψα, αλλά θα κάνω το χρόνο. Μη μ' αφήνεις άλλο. Πάμε! Ξέρεις, μήνες μέσα δεν ήξερες τι γινόταν έξω. Ναι. Βέβαια, τώρα βλέπουμε στο φετινό Survivor ότι κάποιοι παίκτες ξέρουν τι γίνεται. Κι εγώ να ήμουνα και να είχα τη δυνατότητα να πάω να πάρω τηλέφωνο ή να κλέψω κάτι ή να φάω κάτι ή οτιδήποτε, θα το έκανα. Μη μου χτυπάει τον Άρη, γιατί θα τρελαθώ και όλοι οι fan club θα ψηφίσουν Άρη και θα του σκόσουν πάλι. Θυμήστε, σου λέω. Πες μου λίγο για το τελευταίο συμβάν που έχει γίνει με τον Γιώργο Κατσαούνη που τον απέβαλε η παραγωγή από το παιχνίδι. Κοίτα, από ό,τι ξέρω, γενικά μπορείς να με βρήσεις, μπορείς να μου μιλήσεις άσχημα, μπορείς να πεις οτιδήποτε, να με βιάσεις. Είναι το παιχνίδι έτσι, αλλά δεν μπορεί να με χτυπήσεις ποτέ. Ούτε μπορώ να σε χτυπήσω. Αποβάλλουμε και φυλάκια, μας το είχαν πει, είναι κανόνας, ο πρώτος κανόνας. Μιλάω πάρα πολύ και με τη Μαριάνθη, μιλάω πάρα πολύ και με το. Και με τον Ασημακόπουλο μιλάω, και με τον Ηλία που θα κάνουμε τον τραγούδι, και με την Καρολίνα, μου στέλνουν όλοι, μιλάμε μόλις και με τον Μπάρτζι, καλά με τον Τζέιμς, μιλάμε υπερβολικά κάθε μέρα. Αυτό πάλι πώς θα το σχολιάσω κάθε τώρα. Κάθε μέρα σου λέω, πώς θα ο Τζέιμς είτε σπίτι μου, πήγα σπίτι του, πήγαμε το σκάφος, πήγαμε βόλτα. Τρελή συνάντηση, παιδιά. Εμένα. Σπάει τα ρολόγια αυτό, θα περάσει την πόρτα. Καλώς, ναι, καλώς. Με το μόνο που δεν έχω μιλήσει, ούτε πρόκειται, είναι με τον Κόρο. Γενικά δεν ταιριάζουν κιόλας. Δεν θέλεις, δεν το επιδιώκεις. Δεν ταιριάζουν. Δεν, ναι. Το παιδί από φαβορί πήγε τελευταίος παίκτης. Δηλαδή μπορούσε να κερδίσει το Survivor. Από ό,τι άκουγα ήταν φαβορί. Και μετά από ό,τι έκανε κάτι με μένα, κάτι πράγματα που έκανε με μένα, μετά γύρισε μπούμεραγκ. Δεν πήγε πουθενά. Πήγε εναντίον του όλη η Ελλάδα, φίλε. Κάποια στιγμή με τον Κόρη και τον Ασημακόπουλο είχαμε βρει να φάμε πολύ. Φάγαμε πολύ φαΐ. Πεινάγαμε πάρα πολύ. Και σηκώνομαι, κοιμόμασταν τότε εγώ, ο Ασημακόπουλος και ο Κόρο πιο πέρα. Και λέω στον Ασημακόπουλο, πεινάω πάρα πολύ, φίλε. Πάμε στη ζούγκλα, πάμε να πατήσουμε λίγο, πάμε κάτι να κάνουμε πίσω σου φαγητό. Πού θα βρούμε, μου λέει αυτός, πάμε, λέω, πάμε. Πάμε, σηκωνόμαστε, περπατάμε το βράδυ και λέω. Και λέω, Άγιε μου Φανούρη, φανέρωσε μας φαγητό να φάμε, πεθαίνω στην πείνα, πεθαίνουμε στην πείνα, σε παρακαλώ, Άγιε μου Φανούρη, κάντο μας. Καθώς περπατάμε το βράδυ και γυρίζουμε πίσω. Πατάει ο Σωμακόπουλος κάτι, μια σακούλα. Και ακούτε ένα κλάτς. Και είναι και ζεστό, μου λέει. Ο παιδιά κάτι πάτησα, μου λέει. Και το πιάνει και είναι μια σακούλα γεμάτη φαγητά. Και δώσαμε σε πολλά άτομα να φάνε εκείνη την μέρα. Το φετινό Survivor, πώς σου φαίνεται σε σχέση με το δικό σας? Εγώ πιστεύω ότι λίγο με μιμήθηκε Ποιο με μιμήθηκε λίγο, ο Μαρτίγκας, νομίζω. Παραμυθεί λίγο, κάπως με έχει μελετήσει. Φέτος δεν έχει αγαπηθεί έτσι κάποιος υπερβολικά. Ίσως γιατί και το δικό μας τώρα ήταν το Champions League. Να. Τι να κάνουμε, ήταν έτσι οι συγκυρίες, ήταν έτσι τα πράγματα που καλός ή κακός έσπασε τα ρεκόρ. Και θέλω και τη γνώμη για τον Λαύρο, ο Λαύρος μας βλέπει τώρα. Γύρισε, μιλήσαμε, τα έχουμε βρει, έχουμε πάει για φαγητό. Ο Λαύρος είναι ένα αξιόλογο παιδί, έχει φοβερό ήθος. Και επειδή είδα κάποια πράγματα που έγραφε, έλεγα αποκλείεται να τα γράψει αυτά ο Λάμπρος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Λάμπρος είναι ένα απίστευτο παιδί. Νομίζω ότι έβγαλες και παραπάνω από το έπαθλο, αν δεν κάνω λάθος. Παραπάνω, είναι η αλήθεια αυτή. Τι? Τα λεφτά που παίρναμε προσωπικά ήταν πολύ καλά. Εγώ πήρα πολύ καλά λεφτά. Το ξέρω. Από τον κύριο Ατζούν, του έδωσε και πολλά λεφτά. Με τους ψήφους, Εγώ θυμάμαι πάντως η Ευρυδίκη, α πω. Μου στείλα ένα μήνυμα καλοκαίρι που γύρισα τον Ιούνιο και βλέπω στο Viber ένα μήνυμα. Και αντί να στείλει, ξέρω εγώ, καλώς ήρθες, μπράβο σου ή. Ναι. Έγραψε ένα σκέτο καλοφάγοντα. Και λέω, εντάξει, δεν απάντησα ποτέ βασικά και τα λοιπά. Κάθε φορά που θέλεις κάτι να κερδίσεις αλλάζεις όψη και μου γίνεσαι σκυλίδι. Την περίοδο λοιπόν που ήσουν μέσα στο Survivor είχαν βγει πολλοί συναδελφοί σου και αναφερόντουσαν σε σένα. Και ένας από αυτούς ήταν και ο Λευτέρης Πανταζής. Κι εγώ έχω τσακωθεί μαζί του. Στην Αυστραλία που τον είχα εκεί. Γιατί? Τσακωθήκαμε, αλλά ήταν στα πρώτα του βήματα. Ο οποίος είχε αναφέρει
Πώς είχες πάει μαζί του στα πρώτα σου βήματα στην Αυστραλία σε μια συναυλία και γενικά ότι δεν σεβόσουνα και σε κατέβασε από τη σκηνή. Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Να με κατέβασε από τη σκηνή κανείς. Συγγνώμη, Λεπά μου, αν αυτό το θυμάσαι, τι να σου πω, συγγνώμη. Αυτό το σκηνικό πρώτη φορά το ακούω. Αν περάσεις την πόρτα, τελειώσαμε. Αν περάσεις την πόρτα, αντίο. Πω, Λάμπρο, θέλεις να ξεκινήσεις για το σχολιασμό, γιατί μόλις σας... ήσουν το επίκεντρο. Ναι, ναι, μόλις σας έστειλα στο WhatsApp ένα story που ανέβασε τώρα ο Τζούν, έχει ενδιαφέρον και για την ελληνική ομάδα και για την τουρκική. Ναι, κοίτα, ναι, τα βρήκαμε με τον Τριαντάφυλλο, δίκιο έχει. Σας είχα πει κιόλας εδώ ότι ήταν από τα πρώτα μηνύματα που άνοιξα όταν ήμουν στο αεροπλάνο της επιστροφής. Ναι, μας το έχεις πει. Ένα βίντεο που μου είχε στείλει κάνοντας print screen τις κριτικές που είχα γράψει για αυτόν. Και του είπα ότι αυτά που έγραφα τότε δεν τα παίρνω πίσω, αν σας στεναχώρησαν, συγγνώμη. Γνωριζόσασταν εσείς από πριν οι δύο άνθρωποι. Γνωριζόμασταν πολλά χρόνια. Ναι. Είχαμε και κοινό παρανομαστή τον Κωνσταντίνο τον Παντζή, ο οποίος έχει γράψει και τα σπατορολόγια και έχει κάνει παραγωγή και έχει γράψει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Τριαντάφυλλο. Εμένα ο Κωνσταντίνος κουμπάρος μου και συνεταιρός μου πολλά χρόνια. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, αυτό που είπε ότι καλά. Το δικό του survivor ήταν Champions League, ενώ το δικό σα ήταν τοπικό πρωτάθλημα. Το δικό μας conference. Το τοπικό πρωτάθλημα. Αλλά αυτό εννοούσε. Άκουσες. Εγώ έχω καταλάβει μιλώντας με παίκτες φετινούς, περσινούς, προπέρσινούς, ότι ο κάθε παίκτης θεωρεί ότι το δικό αυτό του survivor είναι, αλήθεια, το, είναι το καλύτερο, το πιο δύσκολο, το πιο πλούσιο και. Οπότε και εγώ θεωρώ ότι το δικό μας είναι το καλύτερο και πιο δύσκολο, Τριαντάφυλλο στο δικό του. Όπως αν το πάρουμε είπε, με επιτυχία, ναι. Το Champions League ήταν το πρώτο με τον Τάνο, αλήθεια, το UEFA πρέπει να ήταν του Τριαντάφυλλου. Και εμείς είμαστε εκεί από κοντά. Περίμενε, σε τηλεθέαση το περσινό πήγε καλύτερα, έτσι δεν είναι? Όχι, το πρώτο. Όχι, από το φετινό εννοώ. Λόγω καραντίνας, το φετινό, ναι. Ήταν οι συνθήκες τέτοιες. Από το φετινό, λέω. Ναι, ας το κρίνουμε όταν τελειώσει και θα βάλουμε δίπλα-δίπλα. Ναι, εντάξει. Επίσης, μου άρεσε πολύ αυτό που έγραψε ο Ατζούν, παιδιά. Αυτό που είπε για τον Ατζούν, ότι πήρε πολλά λεφτά, έβγαλε περισσότερα από το έπαθλο, αλλά και ο Ατζούν πήρε από μένα. Η αλήθεια είναι αυτή για τους παίκτες. Δηλαδή, ο Τριαντάφυλλος τα έφερε και νομίζω μπορεί και 5-10 φορές αυτά που πήρε. Οπότε όταν φέρνεις τα λεφτά που παίρνεις. Για πόσες φορές ήταν υποψήφιος, 9, 8, 9. 7, 6, 5, 4, 10. Μια δεκαρούλα. Πάρα πολλές. Νομίζω ότι μηνύματα... ξεπέρασε κάθε ρεκόρ. Δεν υπήρξε άλλο έχει παίκτης. Το ρεκόρ. Το ρεκόρ υποψήφιο. Το ρεκόρ νομίζω ότι έχει ο Ντάνος. Είναι μαζί. Τέλος πάντων. Το ξεπέρασε ο Τριαντάφυλλος πέρυσι. Ο Ντάνος νομίζω... 8. Μου λέει τώρα είναι αυτό και ο Τριαντάφυλλος 10. Οπότε καλά λέει πρόεδρος και τα λοιπά. Τώρα ο πρόεδρος έχει και τα fan club που λέει δίνει σήμα. Ψηφίστε αυτόν. Και γίνεται χαμός. Κοίτα όμως, αυτό όμως είναι μια νίκη του Τριαντάφυλλου. Ναι. Να τα λέμε και αυτά. Πού? Τι πού? Πού είναι πρόεδρος? Είναι πρόεδρο τον λένε, παιδάκι. Επειδή ξέρω εγώ σε αυτή την Ελλάδα όλοι είμαστε διευθυντές και πρόεδροι. Ξέρω κι εγώ. Και CEO. Κάπου θα είναι πρόεδρος. Όχι, έχει πάρει καμιά ομάδα. Είναι πρόεδρος της καρδίας του κόσμου. Αυτό εντάξει. Το έχει κερδίσει όμως αυτό. Αυτό σου λέω ότι έχει το κοινό του και να το καταδικεί. Το σκηνικό με το Λεπά. Εντάξει τώρα, αυτό μιλάμε για κάτι που προφανώς έγινε πριν 20 χρόνια. Και... παραπάνω. Εντάξει, μπορεί. Πώς να... δεν θυμάται, λέτε να μην λέει, δεν θυμάται ο Λευτέρης ο Πανταζής, ότι μήπως τον πέρασε. Να τον πέρασε με άλλον μικρό τραγουδιστή που βγαίναν τότε στη σκηνή. Γιατί πριν 20 χρόνια έχει κάνει. Έχει πριν 20 χρόνια είχε ήδη κάνει επιτυχία στο Τριαντάφυλλος. Είναι από το 96. Ναι, ο Τριαντάφυλλος έκανε επιτυχία με το που βγήκε. Με το καλημέρα έκανε επιτυχία, πλατίνα. Το θέμα είναι μήπως ήταν λίγο πριν. Τέλος πάντων, μπορεί να είναι κάτι που είναι ανασήμαντο. Λοιπόν, να τον ευχαριστήσουμε πολύ.